Με 5 επίσημες υποψηφιότητες, καθώς και ανοιχτό το ενδεχόμενο, είτε να προσθεθούν κι άλλες, είτε να αποσυρθεί κάποια ή κάποιες στο επόμενο διάστημα, άνοιξε από προχθές Κυριακή και τυπικά ο αγώνας δρόμου διάρκειας 14 εβδομάδων για την ανάδειξη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Εσωκομματικές κάλπες θα στηθούν στις 6 Οκτωβρίου και στις 13 Οκτωβρίου, την επόμενη δηλαδή Κυριακή, ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Όπως ήταν αναμενόμενο στην προχθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο νυν πρόεδρος, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε πως θα διεκδικήσει την επανεκλογή του, ενώ ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητές τους ο κ. Χάρης Δούκας, ο κ. Πέτρος Γερουλάνος, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη και ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, οι οποίοι επίσης αποφάσισαν να είναι υποψήφοι για την αρχηγία του κόμματος. Με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Βαγγέλη Τομπίχα, καλωσορίζουμε στο κεντρικό στούντιο του RTV τον πρώην βουλευτή Άρτας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χρήστο Γκόγκα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Γκόγκα, η συζήτηση αυτή για την ηγεσία, για τα προβλήματα, τις εσωκομματικές, αν θέλετε έτσι, τους εσωκομματικούς διαξηφισμούς, είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Όμως επηρέασε, αν θέλετε, αυτές τις διαδικασίες, επηρέασε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Κοιτάξτε, προφανώς υπήρξε η διαδικασία των ευρωεκλογών, η οποία είχε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο άνοιξε με τον τρόπο που άνοιξε. Δεν είναι αυτή τη στιγμή της ώρας να κρίνουμε το πώς άνοιξε. Θα μπορούσε να εξελιχθούν και διαφορετικά τα πράγματα. Σημασία έχει ότι άνοιξε μια συζήτηση η οποία έκλεισε προς το παρόν με την ενωτική πρόταση από την πλευρά του Προέδρου μετά την συζήτηση που έγινε στο Πολιτικό Συμβούλιο για εσωκομματικές εκλογές, για εκλογή Προέδρου τον Οκτώβριο, όπως είπατε στις ημερομηνίες που αναφέρατε, ένα περίπου χρόνο πριν τις προγραμματισμένες. Προφανώς όλη αυτή η συζήτηση πυροδοτήθηκε και οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Να δούμε βέβαια ποιο ήταν αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ήταν ένα αποτέλεσμα, κυρία Ευαγγελίου, το οποίο καταρχάς έφερε στην Ευρώπη μια πολύ μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς, με μηνύματα για όλους, για το μέλλον της Ευρώπης και για δράσεις που θα πρέπει να αναλυθούν και πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να δρομολογηθούν με επίκεντρο τον άνθρωπο, ούτως ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Αλλά και στη χώρα μας τα αποτελέσματα είχαν συνέπειες, τόσο όσον αφορά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη, που δεν είναι πλέον στο απειρόβλητο, που υπάρχει πλέον, έχει μπει στο δρόμο μιας φθοράς ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούνται και των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η χώρα. Και στα άλλα κόμματα, όπως η μείζων αντιπολίτευση, υπάρχουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα, έχουν μεγάλη μείωση των δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια μικρή άνοδο. Είναι όμως έξω από κάποιους στόχους που τέθηκαν, τους οποίους θα θέλαμε να έχουμε πετύχει και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει. Δεν τους πετύχαμε, αλλά δεν είναι και ένα αποτέλεσμα καταστροφή. Τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι μια οντότητα, μια σταθερά στο πολιτικό σύστημα και νομίζω ότι με τις κατάλληλες προσπάθειες, σύντομα, αυτό που δεν πετύχαμε σε ευρωεκλογές θα το πετύχουμε στη συνέχεια. Τώρα τα θέματα, τα κόμματα της, ας το πούμε, κέντρο-αριστερής πλευράς, το χαρακτηρίζουμε έτσι, διανύουν μια περίοδο όντως εκλογικών εσωτερικών διαδικασιών. Είναι θέμα τελικά ενός προσώπου, κύριε Κόκα, δηλαδή αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε ότι υπάρχουν 5 υποψήφοι, διαβάζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλοι στο μέλλον. Το ζητούμενο όμως είναι, άποψή μου αυτή, από τους 5 υποψηφίους, εκτός από τον κύριο Δούκα, γνωρίζουμε πρόσωπα από το παρελθόν που έχουν διατελέσει σε θέσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Μπορούν να προσδώσουν μια διαφορετικότητα αυτά τα πρόσωπα αν αναλάβουν την ηγεσία μετά από τις εσωτερικές σας διαδικασίες και να φτάσουν το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει και να βγει πρώτο κόμμα. Ή ψάχνουμε για πρόσωπο, γιατί το πρόσωπο είναι αυτό που μπορεί να τραβήξει το κάρο, όπως λέμε. Κοιτάξτε, εγώ έχω μια
διαφορετική οπτική σε αυτό το θέμα, κύριε Πίχα. Θεωρώ ότι προηγούνται οι πολιτικές που αφορούν στη φυσιογνωμία ενός κόμματος, στις προτάσεις, στις θέσεις του, στο πρόγραμμά του, τα οποία το ΠΑΣΟΚ τα είχε, τα έχει, τα ανέδειξε όσο μπόρεσε μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Ενδεχομένως και προφανώς χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να ξαναπιάσουμε το νήμα της σχέσης με την κοινωνία και να φτάσουμε πιο κοντά στους πολίτες και ιδιαίτερα στους πολίτες που έχουν προβλήματα, που δεν έχουν εισοδήματα, στους νέους που έχουν τα ιδιαίτερα και δικά τους θέματα όσον αφορά το μέλλον τους, που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό και να μην έχουμε ακόμα προϋποθέσεις να επιστρέψουν. Άρα τα βασικά ζητήματα αφορούν στην πολιτική και στη στρατηγική. Το ότι υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες, εγώ θεωρώ ότι θετικό είναι και εν πάση περιπτώσει όλα θα κρυθούν στη βάση. Μπορεί να έχουμε και πέρα από τις 5 υποψηφιότητες. Χρειάζεται ένα ηγετικό πρόσωπο όμως, αυτό θέλω να πω. Δεν χρειάζεται κάποιος που να έχει ένα ηγετικό προφίλ για να μπορέσει. Αυτό, κύριε Πίχα, θα κρυθεί από τη βάση. Ποιον θα θεωρήσει η βάση του σώματος, ότι θα πρέπει να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε, που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και εγώ επιμένω σε αυτά, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε για τι μιλάμε. Και βεβαίως, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, που στη χώρα μας βέβαια υπάρχει άνοδος των δυνάμεων των άκρων, αλλά όχι τόσο έντονη μέχρι στιγμής όσο στην Ευρώπη. Υπάρχει όμως μια συμπεριφορά της κοινωνίας και του εκλογικού σώματος, που όπως βλέπετε ένα μεγάλο ποσοστό επιλέγει την αποχή. Αυτό, όσο και αν οι ευρωεκλογές έχουν ένα άλλο χαρακτήρα, είναι πιο χαλαρές, δεν μπορεί να μην μας προβληματίσει και να μην μας αναγκάσει να σκύψουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να πούμε, ούτως ώστε να είμαστε η επιλογή ότι αποτελούμε την εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρας, η οποία θα πρέπει να είναι προοδευτική μέσα από μια στρατηγική. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα προχωρά αυτόνομα, με συγκεκριμένη, είναι αποφάσεις συνεδρίων, με συγκεκριμένη ταυτότητα, προοδευτική, ένα κόμμα ευρωπαϊκό, σοσιαλδημοκρατικό, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, που καλύπτει το προοδευτικό κέντρο, αλλά και τις δυνάμεις της ανανεωτικής αριστεράς. Έτσι προχωρήσαμε με στόχο να γίνουμε ισχυροί και να πρωταγωνιστήσουμε, ούτως ώστε στο μέλλον να αποτελέσουμε αυτή την επιλογή. Ναι, αλλά πολλά στελέχη όμως του κόμματος, κύριε Γκόγα, θα σας πω, έχουν κάνει λόγο τις τελευταίες ειδικά μέρες για συνεργασία. Λοιπόν, συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, συνεργασία δηλαδή με ευρύτερες δυνάμεις, αν θέλετε, της αριστεράς. Και εδώ υπάρχει επίσης ένα ανάχωμα. Αυτό που θέτει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης τι είπε? Εγώ είμαι αρχηγός ενός κόμματος. Δεν θα αφήσω το ΠΑΣΟΚ να γίνει μία συνιστόσα. Κοιτάξτε, δεν είναι η δήλωση του κύριου Ανδρουλάκη αυτή. Είναι μια φράση η οποία υπόθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν και θα πούμε και για το σημείο και το ζήτημα που θίξατε, κυρία Ευαγγελίου. Και τη συνεργασία. Ότι αυτή τη στιγμή η στρατηγική αυτή πρέπει να πάει ένα βήμα παραπέρα και αυτό έγινε αποδεκτό από όλους, και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από όλους, ότι θα πρέπει να πάμε σε μια διεύρυνση, να βρούμε κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους με τους οποίους μπορούμε να συνομιλήσουμε, να συμπορευτούμε. Σε ποια βάση και, όμως? Κοιτάξτε, και στη συνέχεια, εφόσον έχουμε τις ανάλογες εξελίξεις, θα φτάσουμε και κάποια στιγμή να συζητήσουμε στο πλαίσιο προγραμματικών συγκλήσεων με το ΠΑΣΟΚ. Υπαρκτό και αυτόνομο κόμμα, αυτή είναι μια άποψη, αλλά για να μπορέσουμε να φέρουμε τα πράγματα σε μια δυνατότητα προοδευτικής διακυβέρνησης χώρας με όποιους μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτή η συζήτηση, κυρία Ευαγγελίου, άνοιξε μόλις τώρα. Επομένως δεν μπορούμε να τη δούμε αποσπασματικά από φράσεις. Θα πρέπει όλοι οι υποψήφοι να πούν ακριβώς πώς βλέπουν την από εδώ και πέρα πορεία μας. Εγώ σας έδωσα ένα στίγμα μια στρατηγικής που είχαμε μέχρι σήμερα και πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Έχοντας μια διπλή προσπάθεια. Αφενός με την κοινωνία, που είναι το πιο σημαντικό, και τις πολιτικές μας, και αφετέρου μια στρατηγική ως ένα κόμμα το οποίο υπάρχει
ως οντότητα και βρίσκει τον τρόπο να διευρυνθεί, να συμπορευθούν μαζί του και άλλες δυνάμεις και όταν έρθει η ώρα... Επειδή όμως μιλήσατε για κοινωνικό διάλογο, γι' αυτό είπα και εγώ πριν ότι αυτή η συζήτηση ενδεχομένως είχε γίνει και πριν από τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, πριν από τις ευρωεκλογές υπήρχε... Κοιτάξτε, πριν από τις ευρωεκλογές υπήρχε αυτή η συζήτηση. Υπήρχε, όπως σας είπα, υπήρχαν κάποιες αμφίσιμες, κάποια αμφίσιμα μηνύματα πολιτικής, διότι υπήρχαν κάποια ζητήματα τα οποία επισημάνθηκαν και από τον πρόεδρο και από άλλους, τα οποία αφορούσαν στην οργανωτική λειτουργία. Δεν ήταν μόνο και κύριε Κόκα, μισό λεπτό. Όταν ο πρόεδρος έβαζε τον πήχη και έλεγε εμείς θα είμαστε το δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Και εκεί ήταν και το στίχημα, αν θέλετε, για το ΠΑΣΟΚ. Και τελικά φτάνουμε στις ευρωεκλογές και το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να είναι το δεύτερο κόμμα. Και όλο αυτό, την ευθύνη, δεν την επομίστηκε ο ίδιος στελέχη. Είπαν και πάλι από μέσα, από το εσωτερικό του κόμματος, ότι εδώ κάτι έχουμε χάσει. Κοιτάξτε. Δεν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ. Και από εκεί λοιπόν ξεκινά όλη αυτή η διαδικασία για την οποία μιλάμε. Όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι δεν ήταν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Και ο ίδιος ο πρόεδρος. Αν δείτε την ομιλία του, και ο ίδιος το είπε. Από εκεί και πέρα, σας είπα ότι υπήρξαν αδυναμίες, υπήρξαν δυσλειτουργίες, οι οποίες βεβαίως και θα πρέπει να διορθωθούν με καλύτερη οργάνωση, με περισσότερη συμμετοχή, χώρο και ρόλο για περισσότερους, για όλους, ούτως ώστε να πάμε συντεταγμένα την επόμενη μέρα, θα κάνουμε εκλογές, θα βγει ένας πρόεδρος, θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα, θα στηρίξουμε τον πρόεδρο. Όμως, θα μπορούσαμε, και αφού δεν το κάναμε πριν την εκλογή του πρόεδρου, θα πρέπει να το κάνουμε αμέσως μετά, να κάνουμε και κάποιες διαδικασίες, διαλόγου, περιφερειακές που θα καταλήξουν σε ένα συνέδριο, όπου να οριστικοποιηθούν και να αποσαφινιστούν και οι πολιτικές μας και ήταν η στρατηγική μας. Και εκεί θα λυθούν, θα λυθούν όλα. Σαφώς, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει πριν αυτό και μετά να πάμε στην εκλογή πρόεδρου. Τώρα, αυτό, έτσι όπως δημιουργήθηκε το κλίμα, πάμε τώρα να το κλείσουμε. Ομαλά κύλησε η Κεντρική Επιτροπή. Ομαλά πιστεύω θα κυλήσει και αυτή η περίοδος και ομαλά θα συνεχίσουμε και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο ρόλο τον οποίο Γκόγκα, είστε θέλουμε και προσμένει και η κοινωνία από εμάς. Είστε έμπειρος πολιτικός και σαφώς και μιλάτε και με υψηλά στελέχη όλα αυτά τα χρόνια που πολιτεύεστε και έχετε γνωρίσει και πολλούς ανθρώπους από την πολιτική. Εδώ τώρα μιλάμε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο πραγματικά να έχει την αποδοχή του κόσμου και δεν είναι μόνο να έχει την αποδοχή του κόσμου που εντάσσεται στο χώρο το δικό σας. Να έχει την αποδοχή του κόσμου και να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Διότι αν δεν μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο πρόσωπο, θεωρώ ότι όπως και να πάτε σε εκλογές, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα έρθει. Γιατί οι πολιτικές σας ήταν αυτές οι οποίες μέχρι και πριν από λίγες ημέρες και εσείς ο ίδιος και πολιτικά στελέχη και άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο προεκλογικό αγώνα των ευρωεκλογών, τις έβγαλαν αυτές τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Ναι, τις γνωρίζει όμως, ο κόσμος. Αλλά όμως... δεν πείθεται ο κόσμος να ψηφίσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό είναι το ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε. Και για την αριστερά γενικότερα, λοιπόν, κύριε αριστερά. Κύριε Πίχα. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Εσείς επιμένετε. Και όχι, δεν θέλω να εκμεύσω κάτι. Μην με παρεξηγήσετε. Όχι, σας παρακαλώ. Επειδή είστε πολύ έμπειρος πολιτικός, από τους υποψήφιους υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο νέο. Δεν λέω ότι πρέπει να βγει ο αρχηγός, να μην παρεξηγηθώ. Αλλά θέλουμε να δούμε πρόσωπα τα οποία, θεωρώ, θέλουμε ως πολίτες το λέω έτσι, να δούμε πρόσωπα τα οποία να διαφέρουν για να μας πείσουν ότι είναι ηγέτες. Λοιπόν. Τώρα βάζετε ένα θέμα και επιμένετε στα πρόσωπα και στη. Γιατί θα είναι ο επόμενος αρχηγός, γι' αυτό επιμένετε. Ένας θα είναι ο αρχηγός, δεν είστε πολύ. Επιμένετε σε αυτό το οποίο ήδη έχουμε δρομολογήσει. Ωραία, δηλαδή έχουμε, ναι. Έχουμε δρομολογήσει την επιλογή προσώπου. Σωστό. Λοιπόν, άρα η βάση που γνωρίζει και η βάση τι είναι, η κοινωνία. Ένα δείγμα της κοινωνίας. Ναι, ναι. Θα προσπαθήσει να βρει την καλύτερη λύση, προφανώς. Πρέπει και εσείς να βρείτε την καλύτερη λύση, έτσι. Και εμείς, η βάση θα τη βρει. Η βάση, ναι. Όσοι ασχολείστε τόσα χρόνια, εννοώ. Κύριε Πίχα, κοιτάξτε να δείτε. Η βάση... Υπάρχει έλλειψη προσώπων σημαντικών, κύριε Κόκα, γενικότερα στο πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη προσώπων πραγματικών. Εσείς έχετε, έχετε μεγαλώσει με σημαντικά πρόσωπα τώρα που έχετε συναναστραφεί. Λοιπόν, κύριε Πίχα, τα πρόσωπα κρίνονται κάθε φορά
ιστορικά από όταν κλείνει ένας κύκλος στον οποίο λειτουργούν και ολοκληρώνεται η παρουσία τους και το έργο τους. Συνεπώς δεν μπορούμε να κρίνουμε εκ προημίου. Όσον αφορά στα πρόσωπα, η επιλογή τους είναι μπροστά μας. Μπορεί να έχουμε και άλλες υποψηφιότητες, μπορεί να μην έχουμε. Άρα το θέμα των προσώπων θα λυθεί. Το θέμα των προσώπων όμως υπακούει στις πολιτικές που συναποφασίζονται, υπακούει σε μια συμμετοχική λειτουργία όλων, στη δυνατότητα να λειτουργήσουν, να λειτουργήσει μια ηγετική ομάδα πάντα, και αυτό είναι απαραίτητο, να υπάρχουν τα στελέχη που μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της προσπάθειας. Όσον αφορά αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, κοιτάξτε, δεν θέλω να πω, τα περιφερειακά κανάλια έχουν μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση προς το ΠΑΣΟΚ. Και χώρο και χρόνο. Και χώρος και χρόνος. Έχετε πάει και καλά περιφερειακά όμως, γενικότερα. Και περιφερειακά, στην Ήπειρο πήγατε και περιφερειακά. Έτσι. Αν δείτε το ΠΑΣΟΚ περιφερειακά, για δεύτερο κόμμα. Ναι. Λοιπόν, σε πάρα πολλές σε 20 νομούς δεύτερο και συνολικά έχει ένα πολύ καλό ποσοστό. Πολύ καλύτερο. Υπάρχουν όμως κάποια ζητήματα στα οποία. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εάν είχαμε στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης την προβολή που έχουμε μετά τις ευρωεκλογές, μπορεί και το αποτέλεσμα και των ευρωεκλογών να ήταν διαφορετικό. Θέλει, και μην, όμως, και μην το υποτιμήσει. Θέλει εκεί όμως, μην, κοιτάξτε, θέλει κύριε, όμως εκεί να το, αυτός που τραβά το κάρο να κύριε, μπορεί κύριε, να το κάνει κιόλας. Έτσι. Κοιτάξτε, δεν λέω κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Το λέω γενικότερα. Έτσι. Το πολύ ούτε λέω ότι πρέπει να έρθει ένα πρόσωπο για να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ που έχετε δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί συμβαίνει και σε άλλα κόμματα αυτό. Λοιπόν, το ξέρετε πολύ καλά. Ότι αυτό δεν εξαρτάται από το ένα πρόσωπο, εξαρτάται από το ποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα να τα βρίσκει και πώς τα βρίσκει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σαφώς. Και είδαμε την κυβέρνηση πώς λειτουργεί σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, να μην τα ξαναλέμε. Εντάξει. Και είδαμε και τη δυνατότητα που είχε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο κύριος Κασελάκης προσωπικά να έχει αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα με τις ανάλογα αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν, θα μου επιτρέψει η κυρία Ευαγγελίου να το κλείσω, κλείσω ένα θέμα που άνοιξε ο κύριος Πίχας. Γι' αυτό επιμένω εγώ στα θέματα πολιτικής και επιμένω πάρα πολύ στο ότι πρέπει να βρούμε και θα βρούμε τον τρόπο πώς θα φτάσουμε πιο κοντά στον πολίτη, πώς θα φτάσουν οι θέσεις μας, οι προτάσεις μας και πώς θα ανανεώσουμε τις σχέσεις μας με την κοινωνία και τους πολίτες. Στην επαρχία τα καταφέρνουμε λίγο καλύτερα, διότι έχουμε αυτή την αμεσότητα. Στα αστικά κέντρα δεν υπήρξε και δεν βρέθηκε ο τρόπος να θεραπευτεί. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αφού το θέμα των προσώπων, στο οποίο επιμείνατε πάρα πολύ, είναι το πρώτο που έχει δρομολογηθεί και θα λυθεί, θα λύσουμε και τα επόμενα ζητήματα της πολιτικής και της στρατηγικής μας και νομίζω ότι στο τέλος επειδή οι συνθήκες και οι εξελίξεις δεν μπορούν να περιμένουν και η ακρίβεια και τα θέματα που έχει το κράτος μας σε θέματα αξιοκρατίας, δικαιοσύνης, διαφάνειας, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία αργά ή γρήγορα, σε λίγους μήνες ενδεχομένως, θα μας ξαναφέρουν όλους ενώπιον της κρίσης του ελληνικού λαού. Όμως κύριε Γκόγκα, επειδή δεν μπορούμε να απομονώσουμε τις πολιτικές από τα πρόσωπα και ειδικά τα πρόσωπα τα οποία ηγούνται μιας παράταξης ιστορικής, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας σε αυτό που είπατε, ότι ξεκινάει κάποιος από τις πολιτικές. Από τον εξυγχρονισμό, από τη διείσδυση στην κοινωνία, από τον κοινωνικό διάλογο, από όλα αυτά τα οποία, τις θέσεις τις οποίες έχει και τις οποίες καλείται να επικοινωνήσει με τον κόσμο προκειμένου να πιστεί. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει πως και τα πολιτικά πρόσωπα είναι εκείνα που παίζουν το ρόλο και είναι ρόλος κλειδί για το πώς αυτό θα επικοινωνηθεί με τον κόσμο. Ο κύριος Ανδρουλάκης ως ένα σημείο, σε αυτό τουλάχιστον, στο επικοινωνιακό κομμάτι, δεν δείχνει να έχει επιτύχει. Υπάρχουν πρόσωπα καταλήτες. Να σας πω γιατί. Γιατί αυτό φάνηκε από τα είχε ποσοστά. Είχε την προβολή που είχαν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κασελάκης. Και όλο το προηγούμενο όμως διάστημα, πριν από την προεκλογική περίοδο, κύριε Γκόγκα, στην επαρχία και γενικότερα από τους βουλευτές, αν θέλετε, του ΠΑΣΟΚ, έχουμε δει έργο κοινοβουλευτικό, επειδή μιλήσατε λίγο πριν για την περιφέρεια. Από τον κύριο Ανδρουλάκη όμως, σε κάποια, αν θέλετε, βασικά θέματα, υπήρξαν έως και χλιαρές τοποθετήσεις και δηλώσεις που κάποιος άλλος ίσως και να μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Πείτε μου ένα παράδειγμα για να καταλάβω τώρα, γιατί εστιάζεται. Δηλαδή, στο θέμα της ακρίβειας που βάλατε λίγο πριν, αν ήταν κάποιος άλλος αρχηγός,
αξιωματικής αντιπολίτευσης ή οτιδήποτε, θα μπορούσε να έχει βγει πολύ πιο δυναμικά και να στυλιτεύει καθημερινά το θέμα αυτό. Πρέπει να προκαλεί. Ξέρετε πόσες φορές έγιναν κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, πόσες φορές μιλήσαμε τα φυλάδια για την ακρίβεια, πόσες φορές έγινε στη Βουλή συζήτηση. Κοιτάξτε, υπήρχε ένα θέμα, σας είπα πριν, το πώς προβάλλονται και ποιος προβάλλεται. Όσον αφορά τώρα για τον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή επιμένετε. Αυτό το θέμα είναι το πρόσωπο που συζητείτε. Αυτή η συζήτηση, κυρία Ευαγγελία, έχει ξεπεραστεί. Διότι ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης εισηγήθηκε την διαδικασία εσωκομματικών εκλογών. Μετά από πίεση, φαντάζομαι. Κοιτάξτε να δείτε. Πάντα έτσι. Οι εξελίξεις δρομολογούνται μέσα. Μέσα από κάποιες συνθήκες που δημιουργούνται. Σας είπα ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και διαφορετικά. Επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουμε στο τέλος να πάμε ενωτικά. Γιατί αυτό είναι ο μεγάλος στόχος. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Γκόγκα, εγώ θέλω μια πολύ γρήγορη απάντηση από εσάς. Στη γρήγορη ερώτηση, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένωση συνασπισμός προοδευτικών δυνάμεων και άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένας ευρύτερος κεντροαριστερός χώρος, μεγάλος, με συγκεκριμένο ηγέτη για να μπορέσει να διεκδικήσει την κυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως αν η Νέα Δημοκρατία έχει χαμηλά ποσοστά τώρα στις ευρωεκλογές. Συμφωνείτε με αυτή τη λογική, θέμα, με αυτή την τοποθέτηση? Το θέμα, κύριε Πίχα, δεν είναι αν συμφωνώ εγώ. Το θέμα είναι αν συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν συμφωνεί ο κύριος Κασελάκης, αν συμφωνούν. Και θέλω να καταλάβω πώς το εννοεί κάποιος αυτό. Δηλαδή όλα αυτά σημαίνουν κάποια πράγματα και αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Τι σημαίνει, διαλύονται τα υπάρχοντα κόμματα, γίνεται ένας συνασπισμός κομμάτων? Είναι αυτό που είπαμε λίγο πριν με τις συνιστώσεις. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει, θα πρέπει να στηρίζονται σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτή η κουβέντα σε εμάς, με αφορμή τις εσωκομματικές εκλογές και το σημείο που θα πάμε, θα γίνει και σας είπα ότι θα είναι και αποφάσεις μας συγκεκριμένες. Εγώ σας έδωσα από τη δική μου πλευρά ένα πλαίσιο όπως το βλέπω και όπως τέλος πάντων κινηθήκαμε μέχρι τώρα, προσθέτοντας την παράμετρο πιο έντονα πλέον της διεύρυνσης, της προσέγγισης και της συμπόρευσης και με άλλες δυνάμεις. Όλα αυτά θέλουν διάλογο, θέλουν σοβαρότητα και καταρχάς θα πρέπει να ξεκινάνε από μια αφετηρία. Δηλαδή, είναι μια άποψη κάποιον, διότι είδα και ένα κείμενο των 87 ή βλέπω κάποιες θέσεις κάποιων μεμονωμένων στελεχών. Είναι άλλο αυτό και άλλο η κεντρική πολιτική ενός κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και ενός αρχηγού όπως ο κύριος Κασελάκης. Όμως δεν μπορεί να απαντηθούν έτσι αυτά τα ερωτήματα. Ναι. Πάντως, το ότι υπάρχουν πολλές φωνές και αυτό είναι καλό, το ότι ακούγονται πολλές απόψεις. Θα υπάρξει μια σύγκληση. Σας είπα ότι υπάρχουν απόψεων. Πολλοί τρόποι. Εγώ σας περιέγραψα έναν τρόπο που φτάνει μέχρι την προγραμματική σύγκληση, με την πορεία του καθενός και τη διακριτή του οντότητα. Μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτά θα συζητηθούν και θα κριθούν. Θα είναι προτάσεις θέσεις των υποψήφιων αρχηγών, οι οποίοι μεθαύριο θα είναι στελέχοι, όσοι δεν θα εκλεγούν. Θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα, θα στηρίξουμε τον αρχηγό και θα είναι και αποτελέσματα αποφάσεων συνεδρίων και συλλογικών μας επιλογών. Πάντως, Βαγγέλη, τώρα όσο και αν επιμέναμε, ο κύριος Γκόγκας δεν θα μας έλεγε ποιο Όχι, είναι εντάξει, το πρόσωπο. Είναι έμπειρος τέλεχος. Απλά βεβαίως, εγώ το είπα με την έννοια γιατί συζητείτε. Είναι όμως ξεκάθαρο. Εγώ θέλω να μου δώσει μια. Αφού, κυρία Ευαγγελίου και κύριε Πίχα, δεν είναι αυτό το ζητούμενο αυτή τη συζήτηση. Κύριε Γκόγκα, το ζητούμενο τώρα είναι... που μόλις ξεκινά. Ωραία. Στις 17 Σεπτεμβρίου, κύριε Πίχα, συγγνώμη, τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές θα οριστικοποιηθούν οι υποψήφιοι. Σωστά, το δέχομαι. Δεν είμαστε καν εκεί. Το δέχομαι. Εμείς ρωτάμε και δημοσιογραφικά. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε πολιτικά. Λοιπόν. Μία τελευταία ερώτηση, Βίκε, πολύ γρήγορη. Πολιτικά απαντώ, όχι πολιτικά αντικά, να ξέρετε. Εντάξει. Κύριε Γκόγκα, είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ, είστε στέλεχος, παραμένετε ενεργός στην πολιτική και σε ατομικό επίπεδο? Βεβαίως. Παραμένω ενεργός. Αυτή ήταν ξεκάθαρη απάντηση. Όλες ήταν ξεκάθαρες. Γιατί μπορεί να έχουμε εκλογές άμεσα, λέω εγώ τώρα. Παραμένετε ενεργός. Αυτό ενεργός καταλάβατε, τη λέω έτσι, πολιτικά και στο νομό σας. Και ναι. Η σχέση μου με τον κόσμο, με την τοπική κοινωνία, με τους ανθρώπους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει και βεβαίως έχουμε πάρα γι' αυτό πολλά και μπορούμε και να κάνουμε λόγο, πάρα πολλά ακόμα. Γι' αυτό και τον πιέσαμε κιόλας. Αλλά... Γιατί κύριε Γκόγκα, εδώ σε τοπικό επίπεδο θα ακολουθούν. Έχει νόημα να μπορέσει να στηρίξει
τον τόπο του. Σε τοπικό επίπεδο θα υπάρξουν, να φαντάζομαι, και συνελεύσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής, έτσι, το επόμενο διάστημα. Εννοείται, η Νομαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει ούτως ή άλλως για διάφορα θέματα. Ναι. Εννοείται κάποιες νομαρχιακές συνελεύσεις των μελών. Βεβαίως. Εντάξει, δεν ξέρω τι οργανωτικό προγραμματισμός θα γίνει κεντρικά και αναλόγως θα... Θα ακολουθηθούν και οι διαδικασίες. Ναι, εντάξει, το όργανο συγκλήση, υπάρχει, Νομαρχιακή οργάνου. Επιτροπή. Τώρα μην τους αγχώνεις, θα περάσει λίγο Ιούλιος ο Αύγουστος και αγχώνει εννοώ τα μέλη. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, κύριε. Όχι για τον κύριο Κόμπη, για τα μέλη της Νομαρχιακής. Αν πρέπει να γίνουν κάποια άλλα πράγματα σε αυτή την περίοδο, αυτά θα, κοιτάξτε, προφανώς αν πηγαίναμε το Σεπτέμβριο. Σήμερα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να κατέβει και αυτή. Θα δούμε τις υποψηφιότητες πρώτα, αυτό που είπατε. Άλλο, ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Ευαγγελίου. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αν πηγαίναμε, παραδείγματος χάρη, το Σεπτέμβριο σε μια πανελλαδική συνδιάσκεψη, θα προηγούνταν και νομαρχιακές και περιφερειακές συνελεύσεις και συνδιασκέψεις. Τώρα όμως ο προγραμματισμός, όπως αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, αφορά τον εορτασμό ενωτικά της 3ης του Σεπτέμβρη και στη συνέχεια, τρεις εβδομάδες πριν την κάλπη, μια ανοιχτή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, ούτως ώστε οι υποψήφοι να οριστικοποιηθούν οι υποψηφιότητες και να δοθεί δυνατότητα στους υποψηφίους να πούν τις πολιτικές τους, οι προγραμματικές τους θέσεις και προτάσεις. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο, κύριε Κόγκα. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που είχαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.